Γιατί άραγε χρειάζομαι την διαταραχή λήψης τροφής? Και ίσως φαίνεται περίεργη ερώτηση. Μα είναι δυνατόν να χρειάζομαι μία διαταραχή λήψης τροφής, να χρειάζομαι την οποιαδήποτε διαταραχή? Και μάλιστα λήψης τροφής που μου δημιουργεί τέτοια δυσλειτουργία στη σχέση με το σώμα μου, στη σχέση με το φαγητό μου και τελικά στις σχέσεις μου και με τους άλλους ανθρώπους. Είτε γιατί ντρέπομαι να δείξω το σώμα μου, είτε γιατί αποφεύγω κοινωνικές εκδηλώσεις, ακριβώς γιατί αν εμπεριέχουν φαγητό ή αν εμπεριέχουν το να ντυθώ με ρούχα που αποκαλύπτουν περισσότερα κομμάτια του σώματός μου, δυσκολεύομαι και άρα δεν το κάνω, δεν πάω. Είναι δυνατόν λοιπόν να χρειάζομαι τη διαταραχή λήψης τροφής? Επειδή λοιπόν οι διαταραχές λήψης τροφής από πίσω τους έχουν την ανάγκη μας να ασκήσουμε έλεγχο. Την ανάγκη μας να έχουμε έλεγχο, να αποκτήσουμε έλεγχο και πίσω από αυτό την ανάγκη μας να νιώσουμε ασφάλεια. Ο λόγος που δημιουργούνται λοιπόν είναι όταν βρισκόμαστε μέσα σε συνθήκες έλλειψης ασφάλειας και απώλειας ελέγχου. Δημιουργούνται οι διαταραχές λήψης τροφής σε όλους τους ανθρώπους? Όχι, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που λειτουργούν ως αίτια ώστε να έρθουν στην επιφάνεια οι διαταραχές λήψης τροφής. Όμως η συνθήκη μέσα στην οποία είναι απαραίτητο να βρεθούμε για να αναπτύξουμε διαταραχή λήψης τροφής είναι η απώλεια ελέγχου, το δεν νιώθω ασφάλεια και ταυτόχρονα να μου δείξει και το περιβάλλον μου με κάποιο τρόπο πώς θα μπορέσω να ανακουφιστώ από την έλλειψη ασφάλειας και από την έλλειψη ελέγχου. Και θα εξηγήσω ακριβώς. Όταν λοιπόν βρίσκομαι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν νιώθω ασφάλεια και άρα χρειάζεται να αποκτήσω τον έλεγχο κάποιου πράγματος. Στην πραγματικότητα αναζητώ τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Είμαι αγχωμένη, αγχωμένος, στρεσαρισμένη, στρεσαρισμένος, φοβισμένη, φοβισμένος. Χρειάζεται να νιώσω ασφάλεια και για να νιώσω ασφάλεια θα χρειαστεί να βρεθώ στην αταραξία του συναισθήματος και άρα να βρω τρόπο να ανακουφιστώ από αυτό. Να αποκτήσω έναν έλεγχο πάνω στο συναισθημά μου. Ως μικρά παιδάκια δεν μπορούμε να έχουμε και τα πιο υψηλά και advanced εργαλεία ούτε στα χέρια μας, ούτε δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σε advanced εργαλεία αυτορύθμισης του συναισθήματός μας, ούτε όμως και ο εγκέφαλός μας μπορεί από μόνος του ή ακόμα και με βοήθεια να εκπαιδευτεί σε advanced εργαλεία. Αυτό λοιπόν που αναζητάμε είναι ανακούφιση. Εάν δεν μας δοθεί κάποιος υγιής τρόπος ανακούφισης από τους φροντιστές μας, από την οικογένειά μας, θα αναζητήσουμε την αναζήτηση σε ένα πρώιμα πρωτογενές επίπεδο. Ποιο είναι αυτό το πρώιμο επίπεδο, ποιο είναι αυτό το πρωτογενές επίπεδο? Το φαγητό. Το φαγητό, δηλαδή αναζητάμε τη μαμά μας. Αναζητάμε την ασφάλεια της θηλής της μαμάς μας, την ασφάλεια του φαγητού, την ασφάλεια της αγκαλιάς της μαμάς μας, την ασφάλεια μέσα στο χάδι της μητέρας. Και άρα συνδεδεμένα όλα αυτά με το φαγητό. Το φαγητό, το πιπίλισμα. Αναζητώντας λοιπόν αυτή την ανακούφιση τη βρίσκουμε εύκολα. Δεν είναι δύσκολο να βρούμε αυτή την ανακούφιση ως μικρά παιδάκια. Γι' αυτό και λέω πρόσβαση σε άλλα εργαλεία μπορεί να μην έχουμε. Σε αυτό το εργαλείο όμως, που και πρώιμο και πρωτογενές είναι, στην δυνατότητά του να δίνει ανακούφιση, άρα και ανήκει στον ενστικτόδη εγκέφαλο, στον οποίο εμείς έχουμε πρόσβαση ως παιδάκια, και έχουμε πρόσβαση και στο εργαλείο, στο υλικό, στην τροφή. Έχουμε λοιπόν πρόσβαση στην τροφή και άρα ανακουφιζόμαστε, ακόμα και αν αυτό είναι για μερικά λεπτά. Έτσι. Ανακουφιζόμαστε από την αίσθηση απώλειας ελέγχου και από τις συνθήκες έλλειψης ασφάλειας στην οποία βρισκόμαστε. Άρα χρειάζομαι τη διαταραχή λήψης τροφής για να έχω ανακούφιση, για να ελέγξω τα συναισθήματά μου, ελέγχοντας το σώμα μου και τη σωματική μου εικόνα ή προσπαθώντας να ελέγξω την τροφή
Για να ελέγξω το σώμα μου και τη σωματική εικόνα, θα εξηγήσω γιατί λέω προσπαθώντας. Θέλω να ελέγξω τα συναισθήματά μου γιατί δεν έχω άλλο τρόπο. Έτσι έμαθα, αυτός ήταν ο τρόπος μου από παιδί, δεν μου δόθηκε άλλος τρόπος, δεν εκπαιδεύτηκα σε άλλον τρόπο, δεν ξέρω άλλον τρόπο, αυτόν επιλέγω. Γιατί λέω προσπαθώντας να ελέγξω το σώμα μου, δεν καταφέρνουν όλοι να ελέγξουν το σώμα τους. Υπάρχουν διαταραχές λήψης τροφής, μέσα στις οποίες οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές ελέγχουν το σώμα τους. Ελέγχουν δηλαδή την πρόσληψη τροφής και άρα ελέγχουν το σώμα τους. Το ότι δεν το ελέγχουν πλήρως, εννοείται δεν το ελέγχουν πλήρως, το ότι όσο έλεγχο και αν του ασκήσουν, δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, γεγονός. Όμως, σε σχέση με άλλες διαταραχές λήψης τροφής που προσπαθούν να το ελέγξουν και δεν μπορούν, κάποιοι σε άλλες μπορούν. Και στις δύο όμως περιπτώσεις, η από πίσω ορμή που οδηγεί στην προσπάθεια ελέγχου της τροφής και άρα και του σώματος, ασχέτως του αποτελέσματος, αν τα καταφέρνω ή όχι, η ορμή από πίσω είναι η ίδια. Να ανακουφιστώ, δηλαδή να ελέγξω το συναίσθημά μου για να ανακουφιστώ, για να νιώσω ασφάλεια. Πάρα πολλές φορές ρωτάμε τους θεραπευομένους μας πότε ξεκίνησε η διαταραχή λήψης τροφής, γιατί κάποιοι γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαταραχή λήψης τροφής και έρχονται ακριβώς γι' αυτό, έρχονται με αυτό το αίτημα. Άλλοι πάλι δεν το γνωρίζουν καν και εμφανίζεται σιγά σιγά στη θεραπεία, έρχονται για άλλο λόγο, έρχονται για κατάθλιψη, για κρίση πανικού, έρχονται για άλλα πράγματα, για αγχώδεις καταστάσεις, να διαχειριστώ το στρες μου, να βελτιώσω την αυτοπεποίθησή μου και ανακαλύπτουμε και τη διαταραχή λήψης τροφής. Όταν λοιπόν ρωτάμε πότε ξεκίνησε αυτό, πότε ξεκίνησε η διαταραχή λήψης τροφής, κάποιοι θυμούνται ότι θυμάμαι από τότε που έκανα αυτό και αυτό και από τότε ξεκίνησα να μετράω, να μετριέμαι, να έχω αποκτήσει αιμονές γύρω από τις θερμίδες, την εικόνα σώματος, τη ζυγαριά, τις τροφές που τρώω. Κάποιοι λοιπόν θυμούνται την έναρξη. Η έναρξη όμως δεν είναι από εκεί. Εκεί είναι κάτι που θυμόμαστε, αλλά ήδη για να ξεκινήσει σε εκείνη τη φάση, από πίσω έχει πολλά χρόνια συσσόρευσης μιας συμπεριφοράς μας να πηγαίνουμε προς το φαγητό για ανακούφιση. Δεν ξυπνήσαμε δηλαδή μία μέρα και είπαμε «Σήμερα δεν νιώθω καλά, θα ελέγξω τις θερμίδες μου». Αυτές είναι συμπεριφορές που ξεκινάνε σιγά σιγά από πολύ πολύ παλιά. Θα μείνω στις συμπεριφορές σήμερα και δεν θα το πάω πιο βαθιά. Δεν θα το πάω δηλαδή στο κομμάτι που το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Επιγραμματικά μόνο θα το πω, θα αναφερθώ σε αυτό, ότι η ανάγκη μας να ελέγξουμε το σώμα μας έχει να κάνει και με την ανάγκη μας να ανεβάσουμε την αξία μας, γιατί η αξία μας είναι συνδεδεμένη με την εικόνα σώματος, αλλά και με τον έλεγχο των συναισθημάτων. Η αξία μας είναι συνολικά συνδεδεμένη με τον έλεγχο και από τη στιγμή που μπορώ να ελέγξω το σώμα μου, τα συναισθήματά μου, είμαι και άξιος. Αυτό είναι ένα πολύ πιο βαθύ level που φυσικά θέλει πάρα πολύ δουλειά, χρειάζεται να εργαστούμε πολύ σκληρά πάνω σε αυτό. Πολλά χρόνια επεξεργασίας της συγκεκριμένης ουσιαστικά αποδέσμευσής μας από το να είμαστε προσκολλημένοι στην αξία μας σε σχέση με τη σωματική μας εικόνα. Θα το πάω όμως στις συμπεριφορές, θα μείνω λίγο σήμερα στις συμπεριφορές, γιατί θέλω να ανιχνεύσετε, αυτό είναι πολύ πιο πρακτικό και θα μπορέσετε να το ανιχνεύσετε καλύτερα. Ποιες ήταν οι συμπεριφορές γύρω από το τραπέζι, στην παιδική σας ηλικία. Και τώρα, είναι σημαντικό και το και τώρα, γιατί αν δεν θυμάστε τι συνέβαινε ως παιδιά, θα χρειαστεί να το βρείτε στο εδώ και το τώρα. Ό,τι ζήσαμε ως παιδιά, το αναπαραγάγουμε στο εδώ και το τώρα, άρα και πάλι το εδώ και το τώρα μας δίνει πολύτιμη και πλούσια πληροφορία για το τι ζήσαμε στο εκεί και το τότε. Αν θυμόμαστε όμως και τι ζήσαμε γύρω από το τραπέζι στο εκεί και το τότε, ακόμα καλύτερα. Πώς ήταν λοιπόν η διατροφή μας ως παιδιά, τι τροφές υπήρχαν στο σπίτι, ποιες ήταν οι διατροφικές συνήθειες των φροντιστών μας,
εντός του σπιτιού αλλά και εκτός του σπιτιού, αυτές είναι πολύ βασικές ερωτήσεις, ποιοι ήταν οι κανόνες της διατροφής και εντός και εκτός του σπιτιού, μπορεί να ίσχυαν άλλα πράγματα εντός και άλλα πράγματα εκτός, πώς τρώγαμε γύρω από το τραπέζι, τρώγαμε όλοι μαζί, τρώγαμε χώρια, ποιες μέρες τρώγαμε όλοι μαζί, ποιες χώρια, τι συζητήσεις γινόντουσαν στο τραπέζι, με τι συνέστημα είναι συνδεδεμένο το τραπέζι, με τι συνέστημα είναι συνδεδεμένο το φαγητό, με τι συνέστημα είναι συνδεδεμένο το όλο διατροφικό και άρα όλη η διατροφική συμπεριφορά. Με τι συνέστημα είναι συνδεδεμένο όλα αυτά. Δεν θα είναι μόνο ένα, θα είναι πολλά συναισθήματα, αλλά θέλω πρώτα να γραπώσετε την αίσθηση, δηλαδή την πρώτη αίσθηση, άρα το πρώτο συνέστημα που σας έρχεται στο μυαλό. Όλες λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές γύρω από το φαγητό δημιούργησαν πεποιθήσεις για το τι σημαίνει φαγητό, για το τι σημαίνει σώμα, για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Και αν υποθέσουμε ότι ζήσατε και με γονείς οι οποίοι είχαν δυσλειτουργική σχέση με το φαγητό και το σώμα τους, κατευθείαν καταλαβαίνετε από πού αρπάξατε κι εσείς, από πού είδατε και πήρατε τις συμπεριφορές που εμφανίζονται στο εδώ και το τώρα. Και όλες οι ερωτήσεις που έκανα αφορούν και στους υπόλοιπους φροντιστές σας. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο μπαμπάς και η μαμά. Είναι ο παππούς, η γιαγιά, ο θείος, η θεία, δηλαδή άνθρωποι. Δεν μιλάω για τον παππού και τη γιαγιά, τους οποίους μπορεί να τους βλέπατε μία φορά στα 3 χρόνια. Ναι, συμβαίνουν και αυτά, υπάρχουν και αυτά. Είναι άνθρωποι στο οικείο μας, οικογενειακό μας περιβάλλον, τους οποίους όμως τους βλέπαμε συχνά και είχαν ένα βαθμό ευθύνης για τη φροντίδα μας και άρα το τι έκαναν, πώς συμπεριφερόντουσαν και εκείνοι προς τον εαυτό τους και έπειτα και προς τα εμάς, ποιοι ήταν οι κανόνες, διατροφής, τα δικά τους σπίτια, πώς συμπεριφερόντουσαν όταν ερχόντουσαν στο δικό μας σπίτι, τι κανόνες διατροφής είχαν για εμάς, για τον εαυτό τους, για τα δικά τους κορμάκια, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αν τα βάλετε λοιπόν κάτω, θα δείτε πράγματα τα οποία μπορείς το εδώ και το τώρα να μην πιστεύατε ότι είναι συνδεδεμένα με το εκεί και το τότε και να λέτε, εγώ νόμιζα ότι το έκανα μόνο εγώ αυτό. Τώρα θυμάμαι ότι το έκανε και η μαμά μου. Ή τώρα θυμάμαι ότι κάποτε ο θείος, ο μπαμπάς, ο παππούς, η γιαγιά, ή πάντοτε εμείς στο τραπέζι, όταν καθόμασταν, λέγαμε αυτό ή κάναμε αυτό και να γιατί τώρα και εγώ κάνω το ίδιο. Αυτές λοιπόν είναι όλες προσπάθειές μας να ελέγξουμε, ακόμα και με το να αναπαραγάγουμε μοτίβα συμπεριφοράς του παρελθόντος, να ελέγξουμε το παρόν μας. Αυτό βέβαια ισούται με το συνεχίζω να ζω στο παρελθόν μου. Συνεχίζω να ζω στο παρελθόν. Αυτό όμως μας δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Όλα αυτά σε ασυνείδητο επίπεδο. Δεν τα συνειδητοποιούμε. Ένα όμως πρώτο level, πρώτο επίπεδο θεραπευτικό είναι να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα φέρουμε στο φως. Το ασυνείδητο επίπεδο είναι το σκοτεινό μας επίπεδο, αυτό που δεν βλέπουμε και χρειάζεται να του ρίξουμε φως και να το φέρουμε στο φως, να δούμε τι έγινε εκεί, τι γίνεται εκεί, τι υπάρχει εκεί κάτω. Χρειάζεται λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πράγματα που κάνουμε και γιατί τα κάνουμε και αυτό ήδη είναι μία πρώτη επιπέδου θεραπευτική προσέγγιση, ώστε να βρούμε διορθωτικές εμπειρίες. Διορθωτικές εμπειρίες σημαίνει ότι εκεί που εντοπίζω ότι δυσλειτουργώ, χρειάζεται να βρω κάτι, είτε αυτό είναι σε πρώτη φάση τρόπο σκέψης και έπειτα σε δεύτερη φάση τρόπο συμπεριφοράς, για να αντικαταστήσω κάτι που με κάνει να δυσλειτουργώ. Χρειάζεται αντικατάσταση σκέψης, αντικατάσταση συναισθήματος και έπειτα αντικατάσταση συμπεριφοράς. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο αυτογνωσιακό μονοπάτι, το να γνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί καθώς έκανα αυτές τις ερωτήσεις, όλες οι ερωτήσεις αυτές δεν έχουν να κάνουν με το «Α, να θυμηθώ κάτι που έγινε τότε». Είναι γνωριμία με τον εαυτό μου, γιατί εγώ έζησα σε αυτό το τότε. Και σε αυτό το τότε
Έχτισα και έστησα προσωπικότητα, στάσεις, πεποιθήσεις, συμπεριφορές. Άρα όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι κομμάτι του αυτογνωσιακού σας μονοπατιού, της γνωριμίας με τον εαυτό σας. Σίγουρα χρειάζεται βαθιά δουλειά, αλλά ας ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο να είναι η πρώτη προσέγγιση, για να μπορέσουμε λίγο να φέρουμε στο φως πράγματα και μέσα σε αυτό το φως να δούμε τι αλλαγές μπορούν ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή να υπάρξουν στη ζωή μας. Βουτάμε λοιπόν στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως.